Καλό σας μεσημέρι, καταρχήν και στους δύο. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας και σε εσάς. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από εσάς, κύριε Στεφάνου, μιας και εσείς εγγράψατε θέμα πρόσφατα στην Βουλή, αναφορικά με την κάρτα φιλάθλων. Πείτε μας, τι σας όθησε στο να προχωρήσετε σε αυτή την εγγραφή αυτεπάγγελτου θέματος και τι θέλετε να βγει μέσα από αυτή σας την ενέργεια. Ναι, είναι γνωστό ότι το ΑΚΕΛ είχε διαφωνήσει με την κάρτα φιλάθλων και είχαμε καταψηφίσει τότε την υιοθέτηση της κάρτας για πολλούς λόγους τους οποίους είχαμε εξηγήσει και σε σχέση με ενδεχόμενη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φακελώματος κλπ. Κλπ. Αλλά και την ίδια ώρα είχαμε επισημάνει ότι στη δική μας την αντίληψη αυτών των μέτρων δεν πρόκειται να είναι αποτελεσματικό για την καταπολέμηση της βίας, αλλά την ίδια ώρα ότι θα προκαλέσει και μια σειρά από άλλα ζητήματα, από άλλα προβλήματα. Και θεωρούμε ότι σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε αυτά τα προβλήματα, ειδικά σε σχέση με την πολύ μειωμένη προσέλευση φιλάθλων στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται μόνο στην κάρτα, για να είμαι ξεκαθαρός, οφείλεται και στην κάρτα. Και πιστεύω ότι αυτός είναι και ο λόγος που έχει οθήσει και την ΚΟΠ για να κάνει και μια άτυπη συνέλευση για να συζητήσει τις παρενέργειες από την υιοθέτηση της κάρτας φιλάθλων. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο εμείς αυτεπάγγελτα κινηθήκαμε στην Βουλή, έχουμε εγγράψει θέμα για να συζητηθεί το όλο ζήτημα, έχοντας υπόψη και την εμπειρία από τους μερικούς μήνες εφαρμογής του μέτρου τούτου, να ακούσουμε και τους εμπλεκόμενους, να ξαναθέσουμε τα ζητήματα που είχαμε θέσει τότε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή, όταν ήρθε η κυβέρνηση με το νομοθέτημα για την υιοθέτηση της κάρτας φιλάθλων και να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτή τη συζήτηση. Μάλιστα. Η θέση σας, κύριε Δημητρίου, και σχολιάζοντας αυτά που ανέφερε ο κύριος Στεφάνου. Κοιτάξτε, το να γίνει ένας κοινοβουλευτικός έλεγχος σε ένα μέτρο εφαρμογής που επηρεάζει αναμφίβολα χιλιάδες συμπολίτες μας και όλους μας, αφορά όλη την κοινωνία, είναι κάτι το πολύ σωστό. Και θα ακούσουμε όλοι τι αποτελέσματα έχουμε από αυτή την ολιγόμενη εφαρμογή. Από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε αν υπάρχουν και άλλα μέτρα που μπορούν να γίνουν, αν εφαρμόζεται η κάρτα φυλάξεων σωστά, αν η εισήγηση των σωματείων, των έξι σωματείων που κοινοποιήθηκε στα κόμματα είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί και θα γίνει καλύτερα αποτελέσματα. Κάτι το οποίο, να θυμίσω, ήταν μια αρχική θέση του κυβερνητικού νομοσχεδίου όταν αυτό ήρθε στη Βουλή. Δηλαδή τον έλεγχο, το αρχείο, να το έχουν τα σωματεία και να δίνεται στην αστυνομία όταν υπάρχει λόγος να δοθεί. Το σημαντικό είναι να υπάρξει η απαραίτητη εμπιστοσύνη μεταξύ των σωματείων, μεταξύ της ΚΟΠ, του ΚΟΑ και της αστυνομίας, ούτως ώστε να μπορούν να έχει εφαρμογή χειροπιαστεί το μέτρο της κάρτας φυλάθλων. Από τις δικές σας εκτιμήσεις και όση γνώση έχετε επί του θέματος, κύριε Δημητρίου, εκτιμάτε ότι δεν εφαρμόζεται σωστά το μέτρο της κάρτας φυλάθλου? Να κοιτάξτε, εξαρτάται ποιος είναι ο στόχος. Αν ο στόχος ήταν να αδειάσουν τα γήπεδα, ο στόχος έχει επιτευχθεί. Δεν νομίζω να ήταν αυτός ο πρωταρχικός στόχος. Βέβαια, και δεν είμαι σίγουρος αν τα περιστατικά βίας στα γήπεδα, τα οποία δεν βλέπουμε σήμερα, αν θα εξακολουθήσουν να μην υφίστανται είτε εντός είτε εκτός αγωνιστικών χώρων. Άρα να ακούσουμε και να δούμε και αν τα γήπεδα είναι έτοιμα να υποστηρίξουν αυτό το σύστημα και πότε θα είναι πλήρως έτοιμα για να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν το σύστημα της αποτελεσματικής χρήσης κάρτας φυλάθλων. Συμφωνούμε ότι αυτή η εικόνα στα γήπεδα δεν ευχαριστεί κανένα, κύριε Στεφάνου και κύριε Δημητρίου. Κύριε Στεφάνου. Βεβαίως, και νομίζω ότι όταν μιλήσουμε με ποδοσφαιριστές αλλά και ποδοσφαιρικούς παράγοντες, θα δούμε ότι αυτό το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, δηλαδή τη σοβαρή μείωση των εσόδων των
σωματείων από την πραγματικά δραστική μείωση των εισιτηριών, αλλά και ως ατμόσφαιρα. Οι πρώτοι που δεν την χαίρονται είναι οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες. Άλλο να παίζει σε γεμάτα γήπεδα και άλλο να παίζει σε κενές κερκίδες, ειδικά στα παιχνίδια ντέρπι. Από εκεί και πέρα, συμφωνώ με πολλά από αυτά που έχει πει ο κύριος Δημητρίου. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ ότι μετά από την εφαρμογή του μέτρου που έχουμε και την εμπειρία πλέον για το ποιες είναι οι παρενέργειες, ότι θα πρέπει να ασκήσουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο, και ακριβώς γι' αυτό εμείς έχουμε εγγράψει το θέμα, να ξαναπροβληματιστούμε για ένα θέμα που όντως προκάλεσε πολλή συζήτηση, και ασφαλώς να δούμε αν αυτό το μέτρο τελικά είναι προς την κατεύθυνση πάταξης της βίας στα γήπεδα, ή αν τελικά έχει άλλες παρενέργειες και δεν υπάρχει και δυνατότητα να εφαρμοστεί. Βέβαια, από τα άλλα ζητήματα πρέπει να πω ότι έχουμε και τα θέματα άρχισης εμείς που είχαμε θέσει τότε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε για την κάρτα φιλάθλων. Και έχει θίξει ο κ. Δημητρίου ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό που το είχαμε θέσει και εμείς τότε που συζητήθηκε το θέμα της βίας στα γήπεδα, ότι μέσα στα γήπεδα είναι ένα το θέμα. Έξω από τα γήπεδα είναι ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό, γιατί είχε παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια πως ένα σημαντικό μέρος της βίας με αφορμή το ποδόσφαιρο ή και κάποια άλλα αθλήματα κινήθηκε έξω από τα γήπεδα και στους πέριξ χώρους. Άρα το θέμα της βίας στα γήπεδα είναι πολύ ευρύτερο από απλά το θέμα της πάταξης ή της κάρτας φιλάθλων. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα να τα ζητήσουμε ξανά, να προβληματιστούμε μακριά από απόλυτες θέσεις και προαποφασισμένες ενέργειες, να δούμε τι μπορεί να εξυπηρετήσει το στόχο της πάταξης στα γήπεδα και πέριξ των αθλητικών γεγονότων, ειδικά του ποδοσφαίρου που είναι και το δημοφιλέστερο, και την ίδια ώρα να δούμε τι κάνουμε για να διορθώσουμε την κατάσταση που είναι σαφές ότι επηρεάζει πάρα πολύ τα σωματεία και το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο, που είναι το πιο δημοφιλές, το πιο λαόφιλες. Δώστε μας λίγο τα φώτα σας, μιας και εμείς ασχολούμαστε και με άλλο ρεπορτάζ. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να καταργηθεί ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε και μάλιστα πρόσφατα? Γιατί η πλειονότητα των φιλάθλων που αντιτίθεται στο μέτρο της κάρτας φιλάθλου, αυτό είναι που ζητούν, την κατάργησή του. Είναι εφικτό αυτό? Ναι, είναι εφικτό όταν αλλάξει η περίοδος, η βουλευτική περίοδο. Ο κανονισμός λέει ότι δεν μπορεί να καταργηθεί ένας νόμος που ψηφίστηκε στην ίδια βουλευτική περίοδο, η οποία καθορίζεται από κανονισμού. Όμως είναι εφικτό να αλλάξει και να καταργηθεί όταν λύγει αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Η αυτεπάγγελτη συζήτηση που έχουμε βάλει δεν έχει σκοπό να κάνει και νομοθετική εργασία, είναι να συζητήσουμε και στη βάση της συζήτησης να δούμε τι κάνουμε και πέραν από το θέμα της καταστάσεως, αλλά και όταν θα μπορέσουμε να δούμε αν θα ξανανομοθετήσουμε για το θέμα της καταστάσεως. Για τροποποίηση του νόμου μπορεί να γίνει, εφόσον δεν μπορεί να γίνει κατάργηση? Τροπολογία μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Άρα θα περιμένουμε. Δεν θα είναι βέβαια στη βάση του νόμου, ενώ στην ουσία να κυρώνει τον νόμο, αλλά που μπορεί να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Κύριε Δημητρίου, βλέποντας πώς εξελίσσεται η κατάσταση, θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να μην τα ζυγίσαμε σωστά, και κυρίως η Βουλή όταν ψήφιζε αυτό το νόμο εν τέλει, κάνοντας έτσι μια αυτοκριτική? Απολύτες θέσεις δεν πρέπει να έχουμε σε κανένα θέμα και δεν πρέπει να έχουμε και σε αυτό το θέμα. Θα δούμε πώς λειτουργεί στην εφαρμογή και αν χρειάζεται να γίνουν τροποποιήσεις ούτως ώστε να λειτουργήσει καλύτερα, πολύ ευχαρίστως. Δεν έχουμε πρόβλημα να πούμε ότι έγιναν κάποια πράγματα όχι με τον πιο σωστό τρόπο. Άλλωστε, λάθη δεν κάνει αυτός που δεν κάνει τίποτα, αυτός που παραμένει στην αδράνεια. Αλλά πιστεύω πως θα είναι λάθος να έρθουμε πέραν το ότι δεν μπορούμε βάσει νομοθεσίας να καταργήσουμε σήμερα την κάρτα φιλάθλου, θα είναι και λάθος.
θα πρέπει να την τροποποιήσουμε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο κόσμος να επιστρέψει στα γήπεδα, να νιώθει ασφάλεια στα γήπεδα, να νιώθει προστασία στα γήπεδα. Και σίγουρα πρέπει να δούμε και το πολύ μεγαλύτερο θέμα της βίας γενικότερα, και εντός και εκτός γηπέδων, που δεν αφορά μόνο τα αθλητικά γεγονότα αυτά καθ' αυτά, αλλά αφορά ένα ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα. Σίγουρα θέλουμε πιο ζεστή ατμόσφαιρα στα γήπεδα και σίγουρα δεν θέλουμε να ζήσουμε ξανά στις σκηνές βίας, των τραυματισμών και των επικίνδυνων εκείνων περιστατικών που άφησαν εκτός γηπέδων όλα αυτά τα χρόνια αρκετές οικογένειες. Αλλά χρειάζεται να βρούμε τον τρόπο να ισορροπήσουμε και να ισορροπήσουμε γερά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ο νόμος αυτός έχει ψηφιστεί πριν από 3 χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Και έχει κλείσει η βουλευτική περίοδος εκείνη που δεν επιτρέπει την καταργήση του νόμου. Απλώς είχε δοθεί μια μεταβατική περίοδος 3 χρόνων μέχρι την προετοιμασία και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Θυμάστε τότε υπήρχε και μια συζήτηση αναφορικά με την έκδοση της κάρτας φυλάθλων. Υπήρξαν και αντιδράσεις σε σχέση με τις διαδικασίες προσφοροδότησης κλπ. Άρα δεν έχουμε μπροστά μας έναν καινούριο νόμο σε χρόνο. Έχουμε έναν νόμο που χρονολογείται περίπου, έχει μια ιστορία 3 χρόνων, απλώς εφαρμόστηκε πέρα. Μάλιστα. Το έχουμε υπόψη μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι, που το ξεκαθαρίζετε. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Ελπίζουμε σε ένα επικοδομητικό διάλογο στη Βουλή και να γίνει κάτι προς όφελος και των ομάδων και κυρίως των φιλάθλων που στερούνται το αγαπημένο τους άθλημα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Yeah.